Ό,τι πιο γλυκό και όμορφο υπάρχει σήμερα εδώ στο θεωρείο των καγγέλων της 321 στη Νέα Φιλαδέλφια είναι η φίλη μας η Γεωργία, που θα μας πει δυναμικά και δυνατά πολύ για να μπει η φωνούλα της στην κάμερα. Τι την έφερε σήμερα Σάββατο 19 του Μάη στα έργα του εργοταξίου της Αγίας Σοφιάς. Σ' ακούμε Γεωργίτσα, πες τα δυνατά. Ήρθα από την περιοχή μου για να δω το γήπεδο, γιατί είναι ο πόλος έλξης, κάθε έλξη πιστεύω, και θέλω να δω πώς πάνε τα έργα. Πώς τα βλέπεις λοιπόν? Σε καλό δρόμο και εύχομαι σύντομα να είναι έτσι. Θα έρχεσαι? Φυσικά. Πώς είδες την ομάδα μας φέτος στη σεζόν 17-18? Ονειρική. Πήγες σε πολλούς αγώνες? Σε δύο. Ποιους? Πήγα στον ημιτελικό στη Ρεβάνς με τη Λάρισα και στη Φιέστα με το Λεβεδιακό. Δύο στα δύο. Δύο στα δύο. Το ένα ήταν η πρόκριση φορά. Και τώρα ήταν το πρωτάθλημα. Ήταν τελείως διαφορετικό συνέστημα. Το ένα από το άλλο. Πολύ διαφορετικό. Πίσω μας βλέπουμε το στήσιμο του πρώτου πυλώνα. Ο πυλώνας θα είναι αυτός μαζί με τους άλλους τρεις, οι οποίοι θα κρατάνε τα στέγαστρα, θα κάτσουν πάνω. Το γήπεδο θα είναι περίπου 33.000 θέσεων. Πες μου τα αισθήματα που έτσι βλέπεις έτσι προκαταρτικά το εργοτάξιο και βάζεις με το μυαλό σου το τι θα γίνει. Πώς το σκέφτεσαι? Είμαι σίγουρη ότι θα γίνει χαμός. Θα σκοτωνόμαστε για μια θέση. Πολύ βασικό αυτό, θα σκοτωνόμαστε για μια θέση. Αυτό είναι αλήθεια. Για μια θέση, γιατί εντάξει, είναι πολύ διαφορετικό να είσαι. Πω, Γεωργία, τα λες. Τα λες θεϊκά, τα λες θεϊκά. Μόνο αυτό. Ότι με πιάνουν τα κλάματα που τη βλέπω αυτή την ομάδα. Ωραία. Αυτό ήταν. Είναι πολύ απλό. Ένα αίσθημα που το νιώθω κάθε ΑΕΚΤΖΙ. Όταν νικάμε, είμαστε στους ουρανούς. Όταν χάνουμε, είμαστε στα τάταρτα. Είμαστε χάλια. Είμαστε δίπλα στην ομάδα. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, και με το κλείσιμο της μίνι συνέντευξης με τη φίλη Γεωργία, την ΑΕΚΑΡΑ, πρωτοφωνάζω και εγώ, ζήτω η ΑΕΚ μάγκες, να έχουμε την υγειά μας. Θα συνεχίσω ακόμα δύο βιντεάκια με τον τομέα 5 και τον τομέα 4, εκ του σύνεκης, και είμαστε σε επαφή. Ζήτω η ΑΕΚ, ρε μάγκες!